Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Ήλιος. Όπως είδατε και από το τίτλο, θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια από το 61 έως το 65. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Επεισόδιο 61, 6 Δωδεκάτου. Ο Δημήτρης συνέρχεται, αλλά δεν βρίσκει πουθενά την Αθηνά και τον Στέφανο. Η αστυνομία ανακαλύπτει το πτώμα μιας γυναίκας. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει από την Αλίκη για τον Στέφανο και δίνει εντολή στο Λουκά να τον σκοτώσει. Η γιαγιά του Χάρη έχει αποφασίσει να φύγουν για το νησί τους. Δεν θέλει ο εγγονός της να μπει στη διαδικασία μιας πειραματικής θεραπείας με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο Δημήτρης μπαίνει κρυφά στο γραφείο του Στέφανου για να βρει την κρυμμένη γραφομηχανή. Ο Χρήστος πείθεται πως ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούν οι κακοποιημένες γυναίκες στο φόρουμ είναι ο διοικητής και ζητάει από τη Δάφνη τη βοήθειά της. Ο Δημήτρης ετοιμάζεται να αποκαλύψει στην Αθηνά την αλήθεια για τον Στέφανο, όταν μία νέα πληροφορία θα συγκλονίσει και τους δύο. Επεισόδιο 62, 7 Δωδεκάτου. Η Αθηνά, ανυποψίαση για την πραγματική ταυτότητα του Στέφανου, ενθουσιάζεται όταν μαθαίνει πως περιμένει το παιδί του. Ο Δημήτρης δεν ξέρει πώς να πει την αλήθεια στην Αθηνά και φοβάται μήπως αυτό της κάνει κακό. Η Λίδα και ο Νικήτας πιστεύουν πως ο Χάρης, αν και ανήλικος, έχει δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή του και αποφασίζουν να του πούν την αλήθεια για το πρόβλημα της υγείας του, προκαλώντας την οργή της γιαγιάς του. Ο διοικητής προσπαθεί να ενοχοποιήσει άλλον για τα δικά του εγκλήματα, ενώ ο Χρήστος, ο Δημήτρης και η Ελπίδα προσπαθούν να βρουν στοιχεία εναντίον του. Η Αλίκη ανησυχεί πως η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Φίλιππου, ενώ ο Πέρης στείνει παγίδα θανάτου στο Στέφανο. Ο Ιάσονας μαθαίνει από την Ελπίδα πως αυτή είναι η βιολογική του μητέρα. Επεισόδιο 63, 8 Δωδεκάτου. Ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Δημήτρης ξέρει την αληθινή του ταυτότητα. Δεν νιώθει πια ότι κρατάει το παιχνίδι στα χέρια του και πρέπει να οργανώσει τη φυγή του. Η Αθηνά από την άλλη δεν υποψιάζεται τίποτα από όσα συμβαίνουν και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την απόπειρα εναντίον της και να χαρεί την εγκυμοσύνη της. Η εξαφάνιση του Άρη αναστατώνει όλη την οικογένεια. Φοβούνται πως ο Στέφανος κρύβεται πίσω από αυτήν και δεν θα αργήσουν να επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους. Η Λίδα αποχαιρετά με πόνο τον Χάρη, αφού δεν κατάφερε να το πείσει να δεχτεί να κάνει τη θεραπεία. Η τύχη όμως θα παίξει και εδώ το δικό της παιχνίδι την τελευταία στιγμή. Ο Στέφανος, αποφασισμένος να θεραπετεύσει, απειλεί ευθέως τον Δημήτρη με τη ζωή, όχι μόνο του Άρη, αλλά και του Ιάσονα. Επεισόδιο 64, 9 Δωδεκάτου. Η Αλίκη, η Εύα και η Αλεξάνδρα περνάνε ώρες αγωνίας μετά την απαγωγή του Άρη. Την ίδια ώρα ο Άρης και ο Ιάσονας ρισκάρουν προσπαθώντας να δραπετεύσουν. Η Αθηνά είναι ευτυχισμένη κοντά στο Στέφανο, αγνοώντας την αλήθεια και τον κίνδυνο που διατρέχει. Ο Δημήτρης έχει τα δικά του σχέδια, μόνο που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε υπολογίσει και ο κίνδυνος είναι διάχυτος για όλους. Μία επίσκεψη της Σοφίας στο αστυνομικό τμήμα καταλήγει σε μία δυσάρεστη έκπληξη, ενώ η Δάφνη δέχεται έναν επισκέπτη που βάζει εκείνη και το Χρήστο σε μεγάλο δίλημα. Και ενώ ο χρόνος πιέζει για το Χάρη, η γιαγιά του συγκρούεται με τη Λίδα και τον Νικήτα για την αντιμετώπιση της αρρώστιας του. Ο Στέφανος οργανώνει τη διαφυγή του, παίρνοντας μαζί του και την Αθηνά. Τελευταίο επεισόδιο 65, 10, 12. Ο Στέφανος καταφέρνει να ξεφύγει από την αστυνομία, έχοντας πάντα μαζί του την Αθηνά με δεμένα μάτια και χέρια.
Η Αλίκη κοντεύει να τρελαθεί από την αγωνία της, αφού είναι σίγουρη πως ο Στέφανος θα κάνει κακό στον Άρη. Ο Χάρης, μετά από πολλή σκέψη, εκφράζει στη γιαγιά του την επιθυμία του να πάρει το ρίσκο και να παλέψει για τη ζωή του. Ο Χρήστος δεν μπορεί να δεχτεί τον εκβιασμό του διοικητή και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τον κατηγορήσει και να τον βάλει στη φυλακή. Η Σοφία είναι αντίθετη με αυτό και τρομοκρατείται όταν ο διοικητής την επισκέπτεται με ερωτική διάθεση στον μπαρ της. Ο Ιάσονας και ο Άρης καταφέρνουν να δραπετεύσουν, την ίδια ώρα που ο Δημήτρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Στέφανο. Η Αθηνά μαθαίνει με σκληρό τρόπο την αλήθεια για τον Στέφανο, όσο εκείνος προσπαθεί να εξαφανιστεί. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!